Συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά και πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας σε ένα ποδοσφαιράνθρωπο, αν μη τι άλλο, με πολύ σημαντική παρουσία και σε διάφορα πόστα και στον Άρη, τον Πέτρο Πασαλή. Πέτρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξη. Τι κάνεις, είσαι καλά? Δόξα Θεώ, μια χαρά. Προσπαθούμε και εμείς, προσπαθούμε να βάλουμε μια άκρη και μια τάξη, γιατί ξέρεις, είναι η περίοδος που οι δημοσιογράφοι τρελαίνονται, διότι αρχίζει η ονοματολογία. Όχι ο ένας, όχι ο άλλος. Πάρε ονόματα να έχεις και δόξα τω Θεώ. Ετοιμαστείτε στον Άρη, γιατί φέτος νομίζω ότι θα έχει πάρα πολλά ονόματα, πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Και καλό κουράγιο σας εύχομαι. Εντάξει, το κουράγιο υπάρχει, και να σου πω και κάτι, υπάρχει και διάθεση φέτος για ένα ακόμη λόγο, ρε Πέτρο, γιατί το ξέρεις και εσύ νομίζω και το ανταλαμβάνεσαι, γιατί τα τελευταία χρόνια μόνο για δικαστήρια και για προβλήματα συζητούσαμε και όχι για ποδόσφαιρο. Και το έχει ανάγκη νομίζω και ο κόσμος του Άρη αυτό. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη ανάγκη για μια ομάδα που θα παίξει καλό ποδόσφαιρο, που θα μπορέσει να ανέβει στη Super League, γιατί ο Άρης δεν είναι για τις χαμηλότερες κατηγορίες, απουσιάζει λίγο από το ελληνικό ποδόσφαιρο, και καλό είναι όλες οι ομάδες που έχουν κόσμο, που έχουν δυναμική, να επανέλθουν στην πρώτη τάξη επαγγελματική κατηγορία, για να γίνει και πιο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα και πιο ανταγωνιστικό. Βέβαια. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες πέρυσι καθόλου το πρωτάθλημα. Ο Άρης δεν δυσκολεύτηκε, χωρίς να παίξει τίποτα ιδιαίτερο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι εφάρμοσε αυτό που λέμε ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και κατάφερε πολύ εύκολα και από τον πρώτο γύρο ουσιαστικά να βγει στην κατηγορία. Παρακολούθησα πολύ λίγο, λίγους αγώνες, και από την αρχή φάνηκε ότι ο Άρης είχε κάνει μια ομάδα με πάρα πολλούς έμπειρους ποδοσφαιριστές που για τα δεδομένα της κατηγορίας ήταν πάρα πολύ καλή. Υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά ποιότητας ανάμεσα στην ομάδα του Άρη και στις υπόλοιπες ομάδες, και ήταν φυσικά και η παρουσία του κ. Αναστόπουλου, που γνωρίζει πώς θα καταχθά τον στόχο που θέτει στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου. Ναι. Αυτό συνετέλεσε στο Άρη να έχει μια εύκολη χρονιά. Τα δύσκολα ξεκινάνε από την φετινή αγωνιστική περίοδο, γιατί θεωρώ πως το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Θα υπάρχουν κάποιες ομάδες που θα είναι ανταγωνιστικές, και θα υπάρχουν και κάποιες άλλες ομάδες οι οποίες ίσως παρατηθούν στην πορεία του πρωταθλήματος, όπως είχε συμβεί και την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι σε την περίοδο τόσο εύκολο όσο ήταν για τον Άρη, όσο ήταν υπέρχει μια αγωνιστική περίοδο. Ναι. Επειδή ο Άρης βασίστηκε, Πέτρο, πέρσι σε κυρίως το ελληνικό στοιχείο, πιστεύεις ότι αυτή θα πρέπει να είναι η συνταγή και για την επόμενη σεζόν, δηλαδή να βασιστεί σε παίκτες που να γνωρίζουν τι σημαίνει Άρης, να γνωρίζουν ενδεχομένως και την κατηγορία? Νομίζω ότι σιγά σιγά θα υπάρχει μια στροφή προς τους Έλληνες ποδοσφαιριστές σε όλα τα επίπεδα, και σε ομάδες που βρίσκονται, που παίζουν στο πρωτάθλημα της Super League, αλλά και στις χαμηλότερες κατηγορίες. Η άποψή μου είναι ότι ο Άρης και την φετινή αγωνιστική περίοδο θα πρέπει να βασιστεί στο ελληνικό στοιχείο, και από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα να πάρει και κάποιους ξένους, δεν είναι πολύ προσεκτικές οι επιλογές των ξένων ποδοσφαιριστών, που και δεν θα λιώνουν το χαρακτήρα της ομάδας όσον αφορά το ελληνικό στοιχείο, αλλά και που θα προσφέρουν και την απαραίτητη ποιότητα για να μπορέσει η ομάδα να πετύχει τον στόχο της που είναι η άνοδος στην επόμενη κατηγορία. Ναι. Πάντως κάποια ονόματα όσον αφορά τους Έλληνες που έχουν διαρρεύσει, όπως του Στάφη του Ταυλαρίδη, του Χρήστου του Μπούρμπου, εντάξει, είναι προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή παίκτες μπαρουτοκαπνισμένοι που λέμε. Με παίκτες, με παραστάσεις, με εμπειρίες, με ποιότητα. Το ζητούμενο είναι και τι θα κάνει από τους ποδοσφαιριστές που είχε την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Άρη, ναι. Ποιους θα κρατήσει, ποιους θα μπορέσει να προσελκύσει με το όνομά του κυρίως. Γιατί κακά τα ψέματα, αν έχεις να επιλέξεις ανάμεσα στην πρώτη επαγγελματική κατηγορία και στη δεύτερη επαγγελματική κατηγορία, θα πρέπει το όνομα της ομάδας στην οποία θα αγωνιστείς να είναι τέτοιο που να σου δίνει τη δυνατότητα να πεις ότι θα κάνω έναν χρόνο σε γήπεδα σε άσχημες αγωνιστικές καταστάσεις. Ναι. Ο Άρης το έχει αυτό το όνομα και μπορεί να προσελκύσει καλούς ποιοτικούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αλλά επειδή είναι και πιστεύω ότι θα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα την επόμενη αγωνιστική περίοδο, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στις επιλογές των ξένων ποδοσφαιριστών. Να μην γεμίσει η ομάδα με πολλούς ξένους ποδοσφαιριστές, και αυτοί που θα έρθουν να του δώσουν την απαραίτητη ποιότητα. Ναι, γιατί συζητούσα προηγουμένως και με έναν συνάδελφο για κάποιους Γάλλους που είδαν το φως της δημοσιότητας σήμερα, που βρίσκονται σε συζητήσεις με τον Άρη. Ένας από αυτούς, μάλιστα, ο Φομπέρ, που είναι ένα γνωστό όνομα, εντάξει, είναι στη Θεσσαλονίκη. Το κατά πόσο αυτοί θα εναρμονιστούν με το κλίμα οι ξένοι, θα το δουν καθαρά επαγγελματικά και όχι σε μια αρπαχτή, να το πω έτσι απλά λαϊκά.
όταν κάνεις μια συζήτηση με έναν άνθρωπο, μπορείς εύκολα, γρήγορα και μετά να αντιληφθείς το ποιος είναι ο στόχος του, ποιες είναι οι φιλοδοξίες του, ποιο είναι το πλάνο που έχει και πώς βλέπει την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο. Ναι. Άρα πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει το πώς θα πάνε συζητήσει με τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω στην ανθρώπινη επαφή και στο ότι μπορείς μέσα από μια συζήτηση που θα κάνεις με κάποιον να αντιληφθείς τις προθέσεις του και το ποιο είναι το τι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Οπότε θα πρέπει να δοθεί πάρα πολύ μεγάλο βάρος στις συζητήσεις και στο πλάνο που θα υπάρχει για τους συγκεκριμένους παίκτες. Επειδή μίλησες προηγουμένως για Έλληνες, πιστεύεις ότι θα πρέπει να δοθεί μια προοπτική διετία σε αρκετούς από αυτούς? Δηλαδή, έλα να παίξεις τώρα στη Football League, αλλά ή ουσιαστικά είσαι στο πλάνο και στον κορμό και για τη Super League, με το καλό. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα διαπραγματευτικό μέσο. Mm. Αλλά επειδή τα πράγματα στο ποδόσφαιρο αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη και από τη μία στιγμή στην άλλη, δεν είναι σίγουρο ότι θα ισχύσει και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Yeah. Μιλάω πάντα, δηλαδή στο πίσω μέρος του μυαλού τους όλοι θα πρέπει να έχουν την επόμενη αγωνιστική περίοδο κάτι μπορεί να αλλάξει, κάτι μπορεί να στραβώσει. Αλλά σαν ένα διαπραγματευτικό ατού, φυσικά και μπορεί να δοθεί σε έναν παίχτη που έχει την δυνατότητα να έρθει να παίξει και να βοηθήσει την ομάδα του Άρη. Ναι, δεν έχεις άδικο σε αυτό. Τώρα στον Νίκο Αναστόπουλο τον ξέρεις καλά, έχεις συνεργαστεί μαζί του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι, τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής. Αν νιώθεις ότι έχει και ένα... Το βλέπει και ως προσωπικό στοίχημα αυτό το δεύτερο πέρασμά του από τον Άρη, γιατί θυμάσαι ότι δεν έφυγε και με τον καλύτερο τρόπο από την ομάδα. Επειδή τον έχω γνωρίσει τον κύριο Αναστόπουλο σαν προπονητή, νομίζω ότι οτιδήποτε και κάνει το βλέπεις κανένα προσωπικό στοίχημα. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος εγωιστής, μόνο ένας εγωιστής άνθρωπος θα μπορούσε να πετύχει στον χώρο του ποδοσφαίρου, αρχικά σαν ποδοσφαιριστής και μετέπειτα σαν προπονητής. Οπότε σίγουρα αποτελεί ένα προσωπικό στοίχημα για τον ίδιο η ενασχόλησή του με τον χώρο του ποδοσφαίρου από τη θέση του προπονητή. Mm-hmm. Και όταν βρίσκεται στα ενία μιας ιστορικής ομάδας όπως είναι η ομάδα του Άρη, με πολύ... με μεγάλο λαϊκό έρισμα, σίγουρα θέλει να πετύχει και φεύγοντας από την ομάδα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να μνημονεύεται από τους φίλους σαν ένας προπονητής που στην ομάδα του Άρη έδωσε πράγματα, παίρνεις φυσικά και από την ομάδα και να είναι αγαπητός. Γιατί όλους μας ενδιαφέρει η ιστεροφημία μας, όσο και αν δεν το λένε ορισμένοι, η ιστεροφημία μας ενδιαφέρει όλους. Οπότε σίγουρα είναι ένα προσωπικό στίχημα για τον κύριο Αναστόπουλο. Και εσύ στον Άρη, αλλά και ο Άρης γενικότερα τα τελευταία χρόνια έχει ζήσει πολλές διοικητικές αναταράξεις. Πλέον υπάρχει ένας άνθρωπος πολύ νεαρός σε ηλικία, ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, ο οποίος κατέβαλε τα χρήματα της αύξησης με τον κύφαλο και από ό,τι φαίνεται ήταν ο νέος μεγαλομέτοχος, μόλις τελειώσουν και οι έλεγχοι, ο οποίος υπόκειται. Πώς τη βλέπεις αυτή πλέον την καινούργια κατάσταση, αν έχεις γνώση φυσικά και μπορείς να το δεις? Δεν έχω γνώση, δεν μπορώ να κρίνω. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι για το πώς κύλησε η περσινή αγωνιστική περίοδος. Χωρίς να παρακολουθώ την ομάδα του Άρη από κοντά, αυτό που μπορείς να το διαβεβαιώσεις και εσύ, αλλά το λέγανε και όλοι οι συνάδελφοί σου σε site και σε εφημερίδες, είναι ότι οι ποδοσφαιριστές ήταν πληρωμένοι και υπήρχε μια οικονομική ηρεμία. Αυτό είναι ένα πρώτο θετικό δείγμα. Τώρα από εκεί και πέρα το πώς θα κυλήσει η επόμενη αγωνιστική περίοδος, αυτό εύχομαι και ελπίζω για το καλύτερο. Αλλά δεν έχω γνώση για να πω ότι ναι, είναι η καλύτερη επιλογή για τον Άρη ή δεν είναι καλή επιλογή για τον Άρη. Mm-hmm. Κρίνοντας την περσινή περίοδο, λέμε ότι είναι η περσινή περίοδος κύλησε πολύ καλά, κατέβαλε τα χρήματα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και ό,τι έχει πει μέχρι τώρα έχει προσπάθησει να το υλοποιήσει. Το πώς θα κυλήσει όμως η επόμενη αγωνιστική περίοδο δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ευχηθούμε για τα καλύτερα. Ναι, γιατί είναι άλλα τα δεδομένα όπως είπες. Μιλάμε τώρα για μια εντελώς διαφορετική κατάσταση και με το καλό από τη στιγμή που απεμπλέκεται και από τη Βέρεια. Καμία σχέση ο Άρης με τη Βέρεια φυσικά εννοείται. Εντάξει, σίγουρα. Σίγουρα. Ο Πέτρος ο Πασαλής με τι ασχολείται σχάτως? Με το ποδόσφαιρο έχεις καθόλου επαφή? Ναι, έχω επαφή με το ποδόσφαιρο αρκετά μεγάλη. Με μια ομάδα ανθρώπων πάνω στην ΕΔΕΣΑ, αρκετά αξιολογών ανθρώπων. Ασχολούμαστε με τον ΕΔΕΣΑΙΚΟ. Εγώ έχω αναλάβει την κυρτάτη προσπάθεια σαν πρόεδρος. Τρέχουμε τον σχεδιασμό της ομάδας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αγωνιζόμαστε στο πρωτάθλημα της Α1. Στόχος μας είναι η άνοδος στην επόμενη κατηγορία, γιατί ο ΕΔΕΣΑΙΚΟ σαν ομάδα με τόσο μεγάλη ιστορία
όταν αγωνίζεσαι σε μια ρεσινή κατηγορία, είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να έχεις ένα στόχο την άνοδο. Mm-hmm. Θέλουμε να στηριχτούμε σε παιδιά της πόλης της Έδεσας και της ευρύτερης περιοχής και στο απότερο μέλλον θέλουμε να δώσουμε την δυνατότητα σε ποδοσφαιριστές από την περιοχή της, του νομού Πέλλας αρχικά και αργότερα να προσταθούμε και σε όμορους νομούς, mm-hmm. να δούνε τον Εδεσαϊκό σαν ένα σκαλοπάτι για την εξέλιξή τους, μαζί με την εξέλιξη των ποδοσφαιριστών να έρθει και η εξέλιξη της ομάδας, mm-hmm. και έτσι σιγά σιγά να μπορέσουμε να ανεβούμε και στις επόμενες κατηγορίες, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε και ποδοσφαιριστές για να αγωνιστούν σε υψηλότερο επίπεδο. Ναι. Είναι ένα αρκετά φιλόδοξο σχέδιο, αλλά στη ζωή σου, αν δεν προσπαθήσεις να καταφέρεις να υλοποιήσεις αυτά τα οποία έχεις μέσα στο μυαλό σου, ναι. πάντα μένεις με την απορία, μπορούσα ή δεν μπορούσα. Ναι. Το καλό για μένα είναι ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη συσπήρωση μέσα στην πόλη. Το διοικητικό σχήμα το οποίο έχει δημιουργηθεί αποτελείται από πολλούς και αξιόλογους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναλάβει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία προσπαθούν να φέρουν εις πέρας. Ναι. Προπονητής θα είναι ο Γιώργος Ανασιόπουλος, που και αυτός βρίσκεται σε μια ηλικία πάνω κάτω στη δική μου και θέλει, έχει ξεκινήσει να δουλεύει σαν προπονητής σε ερασιτεχνικές κατηγορίες και θέλουμε και αυτός να εξελιχθεί μέσα από την ομάδα αλλά και να εξελίξει την ομάδα. Ναι. Και θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε καλά, ότι θα έχουμε μια καλή αγωνιστική χρονιά. Ναι, λείπει αρκετά χρόνια ο Εδεσαϊκός. Μια ομάδα που έβγαλε αρκετούς ποδοσφαιριστές τα προηγούμενα χρόνια. Πολλοί από αυτούς φορούσαν και τη φανέλα του Άρη. Έχετε συσπηρωθεί γενικότερα κάποιοι έτσι βετεράνοι που έχετε φορέσει τη φανέλα, που αντιλαμβάνομαι εκεί, για να βοηθήσετε? Υπάρχουν και βετεράνοι ποδοσφαιριστές μέσα στο εγχείρημα, αλλά και οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές που είναι εκτός του εγχειρήματος στηρίζουν και αυτή την προσπάθεια. Αλλά δεν είναι μόνο οι βετεράνοι, είναι γενικότερα και ο κόσμος της Έδεσας που στηρίζει το όλο εγχείρημα το οποίο έχουμε αναλάβει να φέρουμε εις πέρας. Αλλά και όπως είπα και πιο πριν, θα το πω ακόμη μια φορά γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, οι αξιόλογοι άνθρωποι οι οποίοι πλαισιώνονται το Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι. Εσύ θα είσαι, όπως είπες, πρόεδρος? Ναι. Α, κύριε πρόεδρε, σε αποκαλούμε τώρα. Όχι, ρε Άλεξε, παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Μην το κάνεις αυτό, δεν μπορώ. Εντάξει, θα το ζήσεις και αυτό το πόστο λοιπόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξέρεις κάτι, ήθελα να... Τόσο καιρό ήμουν εκτός του ποδοσφαίρου, γιατί δεν έβρισκα κάτι το οποίο θα με γέμιζε, θα μου δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσω κάποια πράγματα έτσι όπως τα σκεφτόμουν. Ναι. Τώρα στον Εδεσαϊκό υπάρχει αυτή η δυνατότητα, πάντα φυσικά μέσα από συζήτηση με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι και οι οποίοι βρίσκονται δίπλα στην ομάδα. Αλλά όπως είπα και πιο πριν, θέλω να δω αν αυτά τα πράγματα τα οποία σκεφτόμουν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν. Και ήδη έχουμε ξεκινήσει από τα απλά, που το πιο απλό είναι το γηπεδικό, να κάνουμε ένα γήπεδο το οποίο θα αποτελεί το δικό μας το προπονητήριο, να βελτιώσουμε τον αγωνιστικό χώρο στο δημοτικό στάδιο της Έδεσας, να βελτιώσουμε τον αγωνιστικό χώρο στα γήπεδα που θα κάνουν προπόνηση και τμήματα υποδομής της ομάδας μας, προσπαθήσουμε να συνδέσουμε τα τμήματα της Ακαδημίας με την πρώτη ομάδα, να εξελιχθούν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα αγωνίζονται στον σύλλογό μας, και σιγά σιγά να διαμορφώσουμε ένα τέτοιο κλίμα που οι νεαροί, οι ελπιδοφόροι ποδοσφαιριστές θα θέλουν να έρθουν να ενταχθούν μέσα στο σύλλογο, γιατί θα τους δίνει μια διαφορετική προοπτική στο να εξελιχθούν και να κάνουν ένα βήμα παραπάνω, πάντα φυσικά μαζί με τη βελτίωση και την εξέλιξη της ομάδας. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον το εγχείρημα. Νομίζω ότι το έχει ανάγκη και η περιοχή ολόκληρη εκεί πέρα. Οπότε πρέπει να το παρακολουθήσω από κοντά. Εννοείται. Και θα ευχηθώ ήδη από τώρα του χρόνου τέτοια εποχή να ετοιμάζεται για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί μετά την ΑΛΦΕΝΑ ΓΑΜΑ Εθνική δεν έχει. Ναι. Νομίζω με Πέτρο Πασαλίνα, Σιόπουλο και όλους τους υπόλοιπους είναι δεδομένη επιτυχία. Όχι. Δεδομένο δεν είναι τίποτα, Αλέξη. Ελπίζω και εύχομαι να πάμε καλά. Αλλά δεν φοβάμαι την αποτυχία. Φοβάμαι το να μην λειτουργήσουμε έτσι όπως θέλω. Έχουμε θέσει ένα πλάνο και θέλουμε να κινηθούμε μέσα σε αυτό το πλάνο. Και αυτός είναι ο στόχος και δεν θα ξεφύγουμε από αυτό. Ναι. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και κάποια στιγμή να σε δούμε και Θεσσαλονίκη να παρακολουθήσει κάποιο παιχνίδι του Άρη ενδιάμεσα των υποχρεώσεων που έχει ως πρόεδρος πλέον του Εδεσαϊκού. Με πειράζει νομίζω λίγο. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει, γνωρίζομαστε χρόνια, οπότε το βλέπουμε. Όντως.
Καλή επιτυχία εύχομαι, Πέτρο, και χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Να είσαι καλά, Αλεξίου, χάρηκα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.